Καμήλας στο μεγάλο μοναστήρι στην περιοχή της Βορείου Θράκης. Το έθιμο παραπέμπει στην αρχαιότητα και πάλι στην αρχαιότητα που μεταμφιεσμένοι άνθρωποι γιόρταζαν και τιμούσαν το Θεό Διόνυσο με σάτυρες και χορούς εξέφρενους ρυθμούς. Με την επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας τα έθιμα διαμορφώθηκαν ανάλογα για να μπορέσουν να διατηρηθούν. Οι ντιβιτζίδες, καμιλιέριδες από τη λέξη ντιβεύ που στα αράβικα σημαίνει καμήλα, ήταν οι έμποροι της εποχής που με καραβάνια από καμήλες διακινούσαν το εμπόριο από και προς τις περιοχές της Ανατολής και της Αραβίας. Καθώς λοιπόν μετέφεραν προϊόντα από χώρες της Ανατολής, το έθιμο συνδέθηκε με τον Άγιο Βασίλειο που φέρνει δώρα από την Κεσάρια. Οι ντιβιτζίδες δίνονται με προβιές και φορούν στο κεφάλι το καούκι, που είναι καπέλο και μάσκα μαζί. Στα χέρια κρατούν το ποπούς, το οποίο χτυπούν κάτω εκβιάζοντας κατά κάποιο τρόπο τη γονιμότητα της γης. Οι ντιβιτζίδες, η καμήλα, ο γκαϊντατζής ή ο φιουρτζής, ο οποίος παίζει φλογέρα, συνοδεύουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς στις σάρτες, δηλαδή τις χοροδίες, από σπίτι σε σπίτι. Οι νοικοκύριδες, αφού ακούσουν τα τραγούδια και τα πενέματά τους, κερνούν όλους και δίνουν και κάποιο φιλοδόρημα. Πολλές φορές η καμήλα πέφτει κάτω και κάνει την άρρωστη και σηκώνεται μόλις βγει το κέρασμα. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς, αμέσως μετά τη λειτουργία στην εκκλησία, οι ντιβιτζίδες, οι καμήλες και η μουσική ανοίγουν το χώρο στην πλατεία του χωριού, όπου συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι χορεύοντας κυρίως ζωναράδικο και συγκαθιστό. Αυτό ήταν λοιπόν. Πάμε να παρακολουθήσουμε το πολύ ωραίο έθιμο, ένα δυνατό χειροκρότημα. Ναι. Πάμε.
σαν εμένα καλές γιορτές κατεβήναν. Να βάσω φόντα μαραντό, να βάσω φόντα μαραντό. Και το μελέσω ποταμό, και το μελέσω ποταμό. Σμαντώντας και σκυβώντας μαζώντας. Έδιψα σαν ηλίρες, έδιψα σαν ηλίρες. Να πιω νερό και να ανοιχτώ, να πιω νερό και να ανοιχτώ. Βρίσκονται ένα κοτσικό, βρίσκονται ένα κοτσικό.